Με συγχωρείτε, κύριε Καλέ, με συγχωρείτε. Μια υπενθύμηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως καλά ως γνωρίζετε, η μέγιστη διάρκεια των προημερησίας διατάξεως θεμάτων είναι μία ώρα. Γι' αυτό το Προεδρείο απευθύνει έκκληση προς όλους τους ομιλούντες να είναι περιεκτική, συνοπτική και ουσιαστική, ώστε να τηρηθεί ο κανονισμός και ως προς αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, όλοι οι παριστάμενοι θα πρέπει να ζητήσουν το λόγο, οι μη δημοτικοί σύμβουλοι να ζητήσουν το λόγο από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι αυθαίρετα να παρεμβαίνουν, και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα δοθεί ο λόγος και σε αυτούς. Με συγχωρείτε, κύριε Καλέ, μπορείτε να συνεχίσετε. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αν θέσω ένα ερώτημα προς όλους σας, ποια είναι η άποψή σας, αν θεωρείτε ότι το εν λόγω έργο ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας προϋπολογισμού περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, αν έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης? Είμαι απόλυτα βέβαιος, μακάρι να κάνω λάθος, ότι όλοι θα πείτε όχι ανετιολόγητα, και θα το εξηγήσω αυτό, ότι έχει απενταχθεί. Και όταν λέω όχι ανετιολόγητα, είναι γιατί έχει προηγηθεί ένα πολύ αναλυτικό δελτίο τύπου από την πλευρά του αξιοσέβαστου βουλευτή Λευκάδας κ. Καβαδά. Υπάρχουν σε όλα τα sites πολύ μεγάλη προβολή από έκτακτες επικαιρότητες, από πηχαίους και βαρύγδουπους τίτλους, από το ότι καταλήγουμε και δικάζουμε κιόλας, έχουμε βγάλει και το αποτέλεσμα. Εδώ μέσα λοιπόν, όπως έχω μάθει να μιλάω και πάντα θεσμικά, δηλώνω κατηγορηματικά ότι το έργο δεν έχει απενταχθεί. Και προκαλώ, εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθεί, από οποιονδήποτε, είτε εντός της αιθούσης, είτε κυρίως εκτός της αιθούσης, να το αμφισβητήσει. Νομίζω ότι μια δημόσια τοποθέτηση, και ειδικά ενός πρώην δημάρχου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει μια βαρύνουσα σημασία. Έχοντας πλήρη λοιπόν επίγνωση των όσων λέω, το έργο δεν έχει απενταχθεί. Ας το κρατήσουμε αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ειδικά όσοι ήταν και μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, ξέρουν πολύ καλά το τι αγώνας δρόμου είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αυτό το έργο. Έτσι και με ρωτούσε κάποιος από τη θητεία σου, 4 χρόνια και 4 μήνες, ποιο θεωρείς μεγαλύτερο σου επίτευγμα, θα σας έλεγα, αγαπητοί φίλοι, χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτό το έργο. Και δεν είναι γιατί είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός, είναι γιατί ο Δήμος Λευκάδας, και όχι ο Δήμαρχος, ο Δήμος Λευκάδας κατάφερε κάτι το οποίο δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει. Την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και την ένταξη αυτού του έργου. Και δεν μπορούσε να γίνει, όχι γιατί δεν ήθελαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, αλλά γιατί πολύ απλά υπήρχε μέχρι πρότινος το ανυπέρβλητο εμπόδιο της μη ύπαρξης του σχεδίου πόλεως Λυγιάς Καριωτών. Κάναμε εκείνες τις κατάλληλες κινήσεις και σε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, και καταφέραμε και ξεπεράσαμε αυτό το εμπόδιο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στις 18 Τετάρτου του 2023 εντάχθηκε η πρότασή μας. Και μάλιστα εντάχθηκε και διευρυμένη. Τι εννοώ? Ότι εκτός από τα παραλιακά, από τα χωριά του παραλιακού μετόπου του Ανατολικού, Νικιάνα, Λυγιά, Καριώτες, ο Δήμος Λευκάδας υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση, ενσωματώνοντας και τους Τσουκαλάδες και την Απόλπαινα. Ένας προϋπολογισμός 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πρέπει να αναγνωρίσω στο σημείο αυτό τις πολύ μεγάλες προσπάθειες για τη χρηματοδότηση που κατέβαλε ο βουλευτής Λευκάδας. Γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα ως έχουν και ας παρεξηγούνται.
Συνεχίζοντας, γιατί είχε γίνει μετά την ένταξη και μια συνέντευξη τύπου, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, για να μην κουράσω και μην καταχραστώ του χρόνου, να δούμε τι ενέργειες έχουν γίνει από εκείνο το σημείο. Αφού πρώτα πω ότι ειδικά για το παραλιακό μέτωπο, Νικιάνα Λιγιά Καριώτες, ήταν η πρώτη μας επιλογή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με ένα προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια, επί συνόλου 20 εκατομμύριων τότε που φιλοδοξούσαμε να πάρουμε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Πρώτο σε προτεραιότητα. Αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία που είχε για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το έργο αυτό. Μας διαβεβαίωσαν από το Υπουργείο ότι μην επιμείνετε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, θα το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπερ και εγένετο. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τις ενέργειες εντάχει που έχουν γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όπως είπαμε, 18 Τετάρτου ήταν η πολύ καθοριστική ημέρα ένταξης του έργου, του συνόλου του έργου. Εν συνεχεία, μια εβδομάδα μετά, στις 25 Τετάρτου, υπήρξε, και στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, γιατί γίνεται μια προσπάθεια να τα δείξουμε και στο προτζέκτορα, ένα σετ των εγγράφων που λέω στον κύριο Δήμαρχο και άλλο ένα σετ εγγράφων εκεί στον κύριο Δραγκονταϊδη και στον κύριο Δεριώτη. Συνοπτικά, κύριε Καλέ, για να είμαστε και στους χρονικούς περίοδους. Μία εβδομάδα, μην αγχώνεστε κύριε Πρόεδρε, μην αγχώνεστε, θα γίνει σίγουρα, θα γίνει σε πολύ συντομότερο χρόνο. Μία εβδομάδα μετά, συνάδελφοι, στις 25 Τετάρτου, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος μετά από σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία συγκαλέστηκε τρεις μέρες μετά. Μία ημέρα μετά από το τεχνικό πρόγραμμα και από την Οικονομική Επιτροπή, μία, Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των δευκών δημοπράτησης. Τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου μία ημέρα μετά, 21 έκτου. Ανάληψη υποχρέωσης μία μέρα μετά, για να μπορέσει να βγει η δημοπράτηση. Μία εβδομάδα μετά, 27 έκτου, έγκριση των όρων διακήρυξης. 40 ημέρες στον αέρα, γιατί έτσι είναι, καθότι ήταν πολύ μεγάλο το έργο, Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για όσους γνωρίζουν που είναι υποχρεωτικό, και αποσφράγηση των προσφορών στις 21 Οκτώβρου. Μέσα σε 4 μήνες από την ώρα που είχαμε την ένταξη αυτού του πολύ μεγάλου και εμβληματικού και πολύ αναγκαίου έργου, είχαμε άνοιγμα προσφορών. Δεν προκαλώ εδώ, παρακαλώ είτε υπηρεσιακούς είτε αιρετούς να ψάξουν και να πούν αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στο Δήμο Λευκάδας. Προδικάζω και λέω ποτέ. Εν συνεχεία, το ρόλο για την πορεία της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναλαμβάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού από έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας. Και στην 1 Δωδεκάτου, αφού έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αποφαίνεται για τα κάτωθη ότι και οι 6 συμμετέχοντες, δεν έχει σημασία τα ονόματα, είναι αποδεκτοί για το διαγωνισμό και εγκρίνεται η προσφορά τους και ταυτοχρόνως εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή. Έχουμε φτάσει στο Δεκέμβρη, συνάδελφοι και φίλοι, έχουν γίνει και εκλογές με τα όποια αποτελέσματα και αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι, και εκτός από την αποδοχή και των 6 προσφορών καταρτίζεται ομοιοδοτικός πίνακας, προφανώς ανάλογα με το ποσοστό της έκπτωσης, και εισηγείται η Επιτροπή Διαγωνισμού προς τη Δημοτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει 12 και εγκρίνει το συγκεκριμένο πρακτικό, και στις 21 Δωδεκάτου η υπηρεσία ως όφιλε αναρτεί στο ΕΣΥΔΙΣ την απόφαση αυτή. Δηλώνω κατηγορηματικά σε αυτή εδώ την αίθουσα ότι με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας υπάρχει προσωρινός ανάδοχος, που ήταν και το πρώτο ορόσημο που προέβλεπε η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά είναι τα δεδομένα.
Θα προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας την πρωτολογία μου, ότι το παραλείψατε λίγο προφανώς εκ παραδρομής, ότι ζήτησα από εσάς και προφανώς και από τον κύριο Δήμαρχο να ήταν και ένα μέλος ή κάποιο μέλος είτε της τεχνικής υπηρεσίας είτε κυρίως της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με έκπληξη μου βλέπω ότι δεν βλέπω κάποιο εκπρόσωπο, για να επιβεβαιώσει τι. Και προφανώς ο κύριος Δήμαρχος στην τοποθέτησή του εκτιμώ ότι θα το κάνει. Ότι σύμφωνα με την υπηρεσία υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει προσωρινός μειοδότης και το ορόσημο 1 έχει επιτευχθεί. Όπως επίσης, αν ήταν εδώ η υπηρεσία θα επιβεβαίωνε, κάτι το οποίο το γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος, ότι και κατά τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο στόχος έχει επιτευχθεί. Προς επίρρωση αυτό που λέω είναι ότι μέχρι και 31 Δωδεκάτου, δεν μπορώ να πω για το μετά, μέχρι και 31 Δωδεκάτου δεν υπήρχε καμία μα καμία παρατήρηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ότι σας λείπει αυτό ή διορθώστε αυτό, όπως συνήθως γίνεται. Τούτο δοθέντων, η θέση τόσο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και φρονώ, δεν θα το αποφανθώ εγώ για αυτό το ζήτημα, και του Δήμου Λευκάδα στο σύνολό του, είναι ότι το ορόσημο 1, το οποίο ήταν προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της διαδικασίας, έχει επιτευχθεί. Και ο Δήμος, πάλι στο σύνολό του, έχει εκπληρώσει στο σύνολο της υποχρέωσης του. Ολοκληρώστε, κύριε Καλέ. Με αυτό, κύριε Πρόεδρε, κλείνω την πρωτολογία μου. Προφανώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω και τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους επικεφαλείς. Και στη διάθεση του οποιοδήποτε, είτε συναδέλφου είτε πολίτη, για να απαντήσω. Ευχαριστώ.